jump up. Destiny's calling. You and your friends have so much to share. Swinging through life on this great adventure, the spirit of nature will see you through. There are lessons to learn about life and its mysteries, lessons of love that are waiting for you. Look up, there's joy all around you. Nature is wondrous, but beware. The law of the jungle has a lesson for life, but you can still soar right up to the sky. Hold your head up high, keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Το είπες και η συμμορία του. Σε τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Τους είδα που έκαναν επίθεση στα γελάδια των ανθρώπων και αυτοί τους πυροβολούσανε. Πάλι τα ίδια. Μα καλά, τι είναι αυτός ο Μπούντο? Είναι ένας αδέσποτος λύκος. Τον έχουν διώξει από την Αγέλη. Ένας αδέσποτος άγριος λύκος είναι. Αυτά τα πλάσματα διψάνε για αίμα. Κανείς δεν ξέρει τι είναι ή κανένα να κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τον Ακέλα. Μα για ποιο λόγο αργεί να έρθει? Αυτός πάντα έρχεται πρώτος και περιμένει να μαζευτούν οι άλλοι. Να, και τώρα είναι όλοι μαζεμένοι και Πούντος. Α, νάτος, έρχεται. Έρχεται ο Ακέλας. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ας αρχίσουμε γιατί αρχίσαμε. Σήμερα σας κάλεσα εκτάκτως εδώ για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Έχουμε πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές ότι κάμποσοι απρόσκλητοι επισκέπτες έρχονται στο Σιόνι δάσος, στο δικό μας το δάσος. Ποιοι είναι αυτοί οι απρόσκλητοι επισκέπτες? Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι μερικοί από εσάς ήδη ξέρετε τι συμβαίνει. Για αυτούς που δεν ξέρουν, θα κάνω μια ενημέρωση. Είναι ένας πρώην σύντροφος ο οποίος διώχτηκε από την Αγέλη. Αυτός είναι ο Μπούντο, ο αδέσποτος Μπούντο και η αδίστακτη συμμορία του. Μα είναι δυνατόν ο Μπούντο πάλι? Έρχεται πάλι στα μέρη μας. Ησυχία παρακαλώ, ησυχία είπα. Την πληροφορία πως έρχεται μας έφερε ένας αητός, ο φίλος μας ο Τζιλ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Τζιλ, εμφανίστηκε η συμμορία του Μπούντο εδώ γύρω και επιτέθηκε σε ένα χωριό ανθρώπων. Οι άνθρωποι τους κυνήγησαν με τα όπλα τους και τελικά η συμμορία κατευθύνεται προς τη δική μας την περιοχή. Αν αυτή η πληροφορία είναι σωστή, υπολογίζομαι ότι θα φτάσουν στη δική μας περιοχή κάποια στιγμή αύριο το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμμορία πρέπει να χτυπηθεί πριν ακόμα φτάσει στο δικό μας έδαφος, αλλά πρέπει να καταστρώσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για δραπέτες και αδέσποτους λύκους. Και πώς θα τους διώξουμε από την περιοχή μας? Είναι σίγουρα πολύ δύσκολη δουλειά να τους διώξουμε από εδώ. Αν σχηματίσουμε ομάδες δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτός ο αμφίλιος πόλεμος ανάμεσα σε λύκους δεν μου αρέσει. Φυσικά, ούτε εμένα μου αρέσει. Θα είναι πρόβλημα, πραγματικό πρόβλημα. Ησυχία, ηρεμήστε. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να ακούσουμε τη γνώμη του Ακέλα. Αρχηγέ, ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε? Εξήγησέ μας τι σχέδια έχεις για να μελετήσουμε πώς θα εφαρμοστούν οι εντολές. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, αρχηγέ. Μου ζητάς να εκθέσω κάποια στρατηγική?
Ακούστε, αυτός ο κίνδυνος εμφανίστηκε τόσο ξαφνικά που δεν είμαι προετοιμασμένος. Ας μη χάνουμε την ψυχραιμία μας. Πρέπει να βιαστούμε γρήγορα. Αν θέλουμε να τους αντιμετωπίσουμε, πρέπει να ετοιμάσουμε θέσεις μάχης. Εγώ θέλω να πολεμήσω. Και εγώ θα πολεμήσω. Και εγώ είναι το σωστό. Και εγώ θα πολεμήσουμε. Όλοι θα πολεμήσουμε. Και εγώ θέλω να πολεμήσω. Για περιμένετε ένα λεπτό. Συζητάτε για νίκη εναντίον των αδέσποτων ή για να τους διώξουμε μακριά από την περιοχή μας. Δηλαδή έχετε αποφασίσει ήδη ότι ο Μπούτο και η Λίκη του είναι εχθροί μας και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι εχθροί. Τι ακριβώς εννοείς, Μόγλι? Ο Μπούτο και η συμμορία του είναι όλοι αδίστακτοι δολοφόνοι. Θα ήταν αφύσικο να κάτσουν ήσυχοι όταν έρθουν. Πιστεύω ότι είναι Λίκη ακριβώς όπως κι εσείς. Νομίζω λοιπόν, φίλοι μου, ότι η καλύτερη λύση ήταν να τους επιτρέψουμε να ενωθούν με τη δική μας αγέλη. Γιατί αλλιώς πρέπει να τους επιτεθούμε μόλις εμφανιστούν στα μέρη μας. Ναι, πολύ αξιπνή πρόταση. Να τους αντιμετωπίσουμε απροετοίμαστοι για να μας κάνουν δηλαδή με τα κρεμμυδάκια. Εσύ, Μόγλι, δεν ξέρεις τι αιμοσταγής είναι αυτός ο Μπούτο. Γι' αυτό μιλάς έτσι απερίσκεπτα. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από τη μάχη και τον αγώνα. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι είναι καλοί πολεμιστές. Έχουμε όμως και εμείς καλούς πολεμιστές. Ας μην καθυστερούμε. Πρέπει να φτιάξουμε τις ομάδες. Α, αν κατάλαβα, Μόγλι, θα βγάλετε περίπολο και όταν πλησιάσουν θα δοθεί το σύνθημα ετοιμότητας. Αυτό είναι περίπου το σχέδιο σου, έτσι? Μόγλι. Ναι, έτσι αποφάσισα να κάνω. Μπορεί να είμαστε ήδη αφιλοί, αλλά βέβαια δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πότε μπορούν να γίνουν εχθρικοί και να μας επιτεθούν. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν απρόσκλητοι και σαν μια απειλή. Εγώ όμως, Μόγλι, νομίζω ότι αυτό που είπες είναι πολύ σωστή σκέψη. Το καλύτερο είναι να αποφεύγουμε να κάνουμε εχθρούς. Είναι σημαντικό και σοφό να βεβαιωθούμε πρώτα αν πρόκειται για εχθρούς ή φίλους. Αυτό υποστηρίζει και ο πατέρας σου. Αυτό νομίζω ότι είναι το σωστό. Ο Αλεξάνδρ ήταν συνετός και σοφός. Αν ζούσε ο Αλεξάνδρ, τώρα θα ήταν αλλιώς. Έχει δίκιο ο Μπαγκέρα. Ο Αλεξάνδρ ήταν αυτός που πάνω απ' όλα πίστευε στην ειρήνη. Όπως τα λέει ο Μπαλού είναι. Ω παιδί μου, Μόγλι, είσαι και εσύ με την περίπολο, έτσι? Άντε λοιπόν, ξεκίνα. Ξεκίνα πριν σκοτεινιάσει. Ναι. Στο καλό, παιδί μου. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, μαμά. Ο Σούρα και η Άκρου θα μου κάνουν παρέα. Γεια σας. Ωραία, θα το διασκεδάσουμε κιόλα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι γίνεται άραγε από την μεριά του Σούρα? Αναρωτιέμαι αν έρχονται. Πού να βρίσκονται, Πρόσεχε, δεν βρισκόμαστε σε Γλέντι. Λάλα, βλέπω, ήρθες κι εσύ εδώ? Ναι, ήρθα γιατί ανησυχούσα. Είναι περίεργο που δεν υπάρχουν πουθενά ίχνη τους. Αυτά τα δύο μέρη είναι οι μοναδικοί δρόμοι που οδηγούν στη ζούγκλα όταν έρχεσαι απ' έξω. Αυτοί οι αδέσποτοι λύκοι, όπως βλέπεις, δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Η εξήγηση μπορεί να είναι ότι άλλαξαν πορεία όταν ερχόντουσαν ή συναντήθηκαν στον δρόμο τους με κάποια τρομερά θηλία και τους εξολόθρευσαν. Ναι, συμφωνώ με σένα, Μπαλού. Πιστεύω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να τους νικήσει εκτός από το Σερχάν. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό. Κάτι άλλο συμβαίνει που δεν ξέρω τι είναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μείνουμε σε επιφυλακή. Ναι, σε επιφυλακή.
Μπορώ να επέμβω για λίγο, φίλοι μου. Για ποιο λόγο ήρθαν ο Μπούντο και η συμμορία του στην περιοχή μας, νομίζετε? Α, λόγος είναι ότι θέλουν να κυνηγήσουν θυράματα στη δική μας κυνηγετική περιοχή. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, σωστά. Τι άλλο είναι, ε? Εγώ το Μπούντο το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις μαζί του. Είναι πολύ δυνατός αλλά και πανούργος. Όπως είπε και ο Μπακέρα, κάτι συμβαίνει. Κάτι που δεν περνάει από το δικό μας το μυαλό. Μήπως σκοπεύει να απαλλαγεί από τον Ακέλα και να πάρει αυτό στη θέση του αρχηγού και έτσι να εγκατασταθεί στη δική μας τη ζούγκλα, ε? Όχι, εγώ το θεωρώ ανοησία αυτό. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τόσο τρομερό? Ο Μπούντο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ασαλίτης. Απλά νομίζω ότι μόλις τελειώσει το κυνήγι του στη ζούγκλα μας θα φύγει, θα τραβήξει για άλλα μέρη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά πες μου, ο Μόγλης πού πήγε? Δεν το βλέπω πουθενά. Άκουσα ότι πήγε στο βράχο των συγκεντρώσεων. Θα αποφασίσουν για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Είναι σπάσιμο νεύρων αυτό. Μετά από όλη αυτή τη φασαρία που κάναμε, αυτός να μην εμφανιστεί πουθενά. Βέβαια. Νομίζω ότι εγώ μπορώ να απουσιάσω σήμερα, ε. Τρελός είσαι. Είναι επικίνδυνο να χαλαρώσουμε την επιφυλακή μας. Τότε, Μόγλη, κάψα μόνο σου να φυλάξεις αν θες. Εγώ παίρνω άδεια από τον εαυτό μου και φεύγω. Και αν έρθουν, τότε τι κάνουμε? Δεν έρχονται. Είπα, όμως... δεν έρχονται. Ναι, αλλά αν, τι γίνεται? Δεν έρχονται, άσε μας κι εσύ πια. Εχμαλωτήσανε το Σούρα! Ξυπνήστε! Ελάτε όλοι γρήγορα, σηκωθείτε! Εχμαλωτήσανε το Σούρα! Ποιον? Το Σούρα! Βρήκε τον Μπούντο και τη συμμορία του και ερχόταν να μας ειδοποιήσει, αλλά... Πώς είπες, ο Μπούντο και η συμμορία του? Ναι, μας έκανε επίθεση από πίσω ξαφνικά, χωρίς να τους περιμένουμε και ο Σούρα ήταν που... Μόγλη, στάσου! Είσαι καλά τώρα, Σούρα? Εντάξει, δεν είναι τίποτε. Σούρα, είσαι καλά? Μόγλη! Δεν είναι τίποτα, σας λέω. Να τι έγινε. Τρεις από αυτούς πηδήσανε πάνω μου ξαφνικά. Σούρα, λυπάμαι για όλα. Θα περάσαμε από τη σκοπιά μας. Σε κάποια στιγμή που εμείς είχαμε χαλαρώσει την προσοχή μας. Και τι κάνανε μετά? Προφανώς περάσανε στη δυτική πλευρά της ζούγκλας. Δυτικά σημαίνει ότι περάσανε από τον κάμπο Γουιάμα. Μάλιστα. Δηλαδή τελικά στόχος τους ήταν η δική μας κυνηγητική περιοχή. Τι λες, πέρασα στον κάμπο της Γουιάμα, λοιπόν? Δυστυχώς πολλά μικρά ελαφάκια έχουν σκοτωθεί από τον Μπούντο.
Είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή η περιοχή ολόκληρη είχε κηρυχτεί τόπος που δεν επιτρεπόταν το κυνήγι μέχρι να αυξηθούν αρκετά οι πληθυσμοί των ζώων εκεί. Είναι τρομερό το χτύπημα. Τι θα κάνουμε τώρα? Δημογέροντα, είναι εντελώς δικό μας το λάθος. Χαλαρώσαμε τα μέτρα επαγρύπνησης και πέσαμε να κοιμηθούμε. Ούτε καταλάβαμε πως ξεγλίστησαν ανάμεσά μας και πέρασαν. Εμείς φταίμε, ζητάμε συγγνώμη. Εσύ, Μόγλι, υποστηρίζεις ότι ήταν λάθος να θεωρούμε εχθρό τον Μπούντο προκαταβολικά. Αλλά τώρα ξέρεις, είναι ο πιο ύπουλος εχθρός και ο πιο κακός. Εγώ θα ήθελα να τον απομακρύνουμε με κάθε μέσο από την περιοχή μας πριν φτάσουμε ως εδώ. Αλλά το πρόβλημα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Ε, Ακέλα! Έχουμε καιρό να συναντηθούμε και σε με θύμισε. Τι θέλεις? Δεν περίμενα να σε δω. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, γερό Άκελα. Πες μου, γιατί ξανάρθες στα μέρη μας, Μπούντο? Είχαμε κάποτε συμφωνήσει ότι δεν θα πατούσες το πόδι σας ξανά εδώ πέρα. Όχι και συμφωνήσει. Τι είναι αυτά που λες? Μη λες τώρα ό,τι θέλεις. Το δάσος του Σιονί είναι πολύ ωραίο δάσος. Εγώ πάντα ονειρευόμουν να έρθω πάλι καμιά φορά να κυνηγήσω, να ξεκουραστώ και να διασκεδάσω για λίγο εδώ. Μήπως υπάρχει καμιά αντίρρηση? Μήπως υπάρχει? Εγώ το θεωρώ σπίτι μου. Άσε να μας λείπει. Να τα μαζέψεις και να φύγεις αμέσως, μ' ακούς? Η υποδοχή σου δεν είναι ευγενική. Δεν μπορώ να φανταστώ τον φίλο μου τον Ακέλα να με αντιμετωπίζει έτσι. Εσύ ήσουν πάντα ευγενικός, Λύκος. Εσύ δεν έλεγες πάντα ότι οι λύκοι μας πρέπει να αλληλοβοηθούνται, Συγγνώμη, Μπούντο, που θα σου το πω, όμως εγώ δεν σε θεωρώ σύντροφό μας, αλλά εχθρό. Γιατί, καημένε Ακέλα, κρίμα. Τι θέλω τώρα και χάνω τον χρόνο μου συζητώντας με ένα ερείπιο σαν εσένα, γεροντάρα. Εσύ είσαι αντιπροσωπεύεται τους άλλους συντρόφους. Εσύ τι είσαι, για πες μου. Εσύ σαν άνθρωπος μοιάζεις. Κοίτα κάτι περίεργα πράγματα. Αυτό είναι έκπληξη για μένα. Ένα παιδί ανακατεμένο με τους συντρόφους μου τους λύκους. Τι είναι αυτό πάλι? Καταρχήν δεν είμαι ανακατεμένο. Βεβαίως γεννητικά άνθρωπος, αλλά είμαι λύκος. Όλοι αυτοί είναι συντροφοί μου. Έτσι είναι από την ημέρα που κατάλαβα τον κόσμο. Λοιπόν, είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως. Ας μην σταματήσουμε σε αυτό. Εσύ λοιπόν, παιδί των άτριχων πυθίκων, και εσείς οι υπόλοιποι λύκοι, ακούστε. Δεν ήρθαμε εδώ για να σας δημιουργήσουμε προβλήματα. Ήρθαμε να σας ζητήσουμε την άδεια να μας αφήσετε να ζήσουμε αδερφικά μαζί σας. Εμείς μαζί σας και μάλιστα αδερφικά δεν μπορούμε να ζήσουμε, γιατί δεν πιστεύετε και ούτε υπακούτε στον νόμο εσείς. Στον νόμο? Τι είναι αυτές οι ανοησίες? Στον νόμο της ζούγκλας υπάρχουν πολλές αρχές τις οποίες πρέπει να υπακούς για να μπορείς να ζεις μαζί μας, Μπούντο. Τι αρλούμπες είναι αυτές που λες? Άσε τις φιλοσοφίες και δώσε μια απάντηση. Δεκόσαστε ή όχι? Δεν περιμένω άλλο. Λέγε λοιπόν. Τι κάνεις, έπαθες? Σταμάτα! Άφησέ την! Άφησέ την, ακούς! Άκου λοιπόν τώρα τι θα σου πω, γερό Ακέλα. Θα μας αφήσετε να κυνηγάμε εδώ ελεύθερα, αλλιώς αυτό το χαριτωμένο κοριτσάκι θα το κατασπαράξω με τα νύχια μου. Λοιπόν, τι διαλέγετε? Λέγετε! Όχι, περίμενε μια στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι θα μας δώσεις την άδεια ή μήπως δεν κατάλαβα καλά, Μακριά τα χέρια σου από την εγγονή μου. Και αφού το κάνεις αυτό, τότε θα το συζητήσω με όλους τους συντρόφους μου. Ξέρετε όμως ότι δεν πρόκειται να δεχθώ αρνητική απάντηση. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω την απέτησή σου. Μείνε ήσυχος. Μου το υπόσχεσαι? Λάλα! Λάλα, είσαι εντάξει, Λάλα? Ναι. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν έχεις καμιά αντίρρηση να εγκατασταθούμε εδώ, εντάξει? Και φυσικά θα είμαστε ελεύθεροι να κυνηγάμε και δεν θα ανακατευόσαστε στη δουλειά μας. Αυτή είναι η όρη μας και μην τολμήσετε να μας δημιουργήσετε προβλήματα. Για περίμενε, Μπούντο! Θα συμφωνήσω με τους όρους σου, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπες για ελεύθερο κυνήγι από την πρώτη μέρα κιόλας. Γιατί ο νόμος της ζούγκλας. Κλείσε το στόμα σου, λοιπόν! Αν διαφωνείς μαζί μου στο παραμικρό, αλλά ξέρεις, θα σου κόψω το λαιμό! Και βάλε καλά στο μυαλό σου. Για χάρη της ειρήνης σε αυτή τη ζούγκλα, είναι καλύτερα να μην μπερδευόσαστε στα πόδια μας. Σκέψη και αποφάσισε όσο είναι καιρός, ακόμη γέρο. Τώρα σας χαιρετώ. Thank you.
Όχι, γε. Θα υποκύψει τις παράλογες απαιτήσεις του. Είναι ταπεινωτικό. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Είδατε και μόνοι σας πως είναι η κατάσταση. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό. Δεν πρέπει να υποκύψουμε. Λοιπόν, έχει δίκιο η Άκρου. Δεν πρέπει να υποκύψουμε. Έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση να τους διώξουμε. Με αποκάλυψε άτριχο και πήγε να μου κάνει και τον έξυπνο. Ήθελα να ξέρω τι γίνεται, πού πάμε. Συμμάχησαν με το Σερχάν. Συγγνώμη, καλέ μου φίλε, που άργησα. Πώς τα πήγες με αυτούς τους ανόητους, θα συμφωνήσουν ή όχι? Ναι, θα συμφωνήσουν, μεγάλε Σερχάν. Μπράβο, έλα να μου πεις τις λεπτομέρειες, αλλά πριν αρχίσεις, πεινάω. Ας καταβροχθήσουμε αυτά τα τρυφερά ελαφάκια που μου έφερε ο καλός Μονταμπαγκούι. Αν τους ενισχύει και ο Σερχάν, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν θα τα καταφέρουμε εύκολα. Take good care of you, then we can all